Μπορείτε να με πετάξετε, κύριε. Μπορώ να πιω λίγο νεράκι. Yes, yes, και νεράκι. Άμα θες και ουζάκι. Μα πρέπει να με πετάξετε οπωσδήποτε. Για να μην το χάσω. Να σας πετάξω για να μην το χάσετε. Τι να χάσετε, κύριε. Τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία. Τα υπηρεστικά. Μάλιστα. Και πού πάτε. Αυτά που είναι κάτω στο ποτάμι. Ναι, αυτά που είναι στο ποτάμι. Μάλιστα. Πρέπει όμως να με πάτε οπωσδήποτε σε 10 λεπτά. Μάλιστα, σε 10 λεπτά είμαι στον περιστό και θα σπάω εκεί που είναι κάτω σε 10 λεπτά. Αποκλείεται, κύριε. Γιατί αποκλείεται? Γιατί δεν έχει δρόμο, κύριε. Ο δρόμος είναι πιασμένος. Δεν μπορώ σε 10 λεπτά να σας πετάξω κάτω εκεί πέρα. Θα σας πω εγώ που θα πάμε. Μάλιστα, για πέστε μου. Βρισκόμαστε στον περιστό. Μάλιστα. Θα φύγουμε ευθεία από εδώ. Θα φτάσουμε στη γέφυρα των τρένων. Το τρένο. Θα περάσουμε από πάνω, θα πάμε ευθεία, θα στρίψουμε τα αριστερά, μετά δεξιά. Με τα ευθεία και θα μπούμε στο ποτάμι. Θα μπούμε, λέει, στο ποτάμι. Εννοώ στη γέφυρα του ποταμού που είναι εκεί τα λεωφορεία. Μάλιστα. Τα λεωφορεία θέλετε να πάτε. Τα λεωφορεία. Πώς κάνετε λάθος και θέλετε να πάτε αλλού και πού πέσαμε. Όχι. Μάλιστα. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Μάλιστα. Μου λέτε, κύριε, μήπως μπορείτε να πάρετε κανένα άλλο ταξί, γιατί εγώ είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ να σας πάω. Αποκλείεται. Αποκλείεται, γιατί πρέπει να προλάβω. Να μην χάσω. Για να μην χάσετε τη μάνα σας. Τη μάνα. Όχι την πεθερά μου. Ξέρετε, την αγαπάω πολύ την πεθερά μου. Τη λατρεύω. Και πάτε να τη κλείσετε τα μάτια, έτσι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ξέρετε, πρέπει να μου υπογράψει τη διαθήκη. Διαθήκη. Α, στο ψηλό είναι το πράγμα. Δεν μου λες, κυρία μου, ξέρεις πόσα χαρτιά χρειάζονται για να γίνει η διαθήκη? Όχι, δεν ξέρω. Άξονε. Λοιπόν, πιστοποιητικό θανάτου. Πιστοποιητικό δικό. Πάμε μέσα και στα λέω στον δρόμο, άντε. Άντε, θα σε πάω επειδή αγαπάς την πεθερά σου. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που αγαπάει την πεθερά του. Με συγχωρείτε, κύριε, με συγχωρείτε. Για έλατε έξω. Λάθος θέση πήρατε. Εγώ θα καθίσω εκεί. Μα δεν ξέρετε, επειδή πιάσουμε για αυτό. Με συγχωρείτε. Επειδή ξέρετε τον δρόμο. Λοιπόν, κάτσε εκεί πίσω, έτσι. Άντε να σε πάω. Καλησπέρα, παιδί. Τι γίνεται, παιδί, γιατί με φώναξε πρωί-πρωί? Έλα με κάποια φορά, θα πάρει κάτι να σου κάνω καφεδάκι. Όχι, δεν θέλω καφέ. Έφτιαξε ένα μουζάκι. Ένα μουζάκι με ξέρει τι λίγη πιπεριά, κάνει αλλιώ. Α, δεν ξέρω. Όπω, μισό ώρα τώρα να μου πει όμω τι συμβαίνει, γιατί ανησυχώ. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι για να ανησυχεί. Παντρεύομαι, Θόδωρε. Τι λέω, δεν ξέρω. Μπράβο, μωρέ, η ώρα είναι καλή. Καλά, πώς, πού, πότε, τι. Τι, πού, πώς, ποιος ο οδηγός, το Μανώλη. Μανώλη. Το Μανώλη και σύντομα.
είναι ο Μανώλης, πού τον γνώρισε? Ο Μανώλης είναι εργολάβος στο δωμάτιο. Αχα, αδερφούλο πονηρή, μπράβο. Πού τον γνώρισε? Γνωριστήκαμε τελείως στοιχεία πριν από δύο μήνες. Τυχαία, πώς τυχαία δεν είναι? Στον δρόμο. Στο δεύτερο εδώ μου τα χαλά. Και ο δρόμο. Στον δρόμο γνωρίζει, νομίζω να δω. Και ο Σταλίνκο, για λέγε, σε πήρα από πίσω. Κάτι τέτοιο. Ναι, παρακάτω. Τι παρακάτω, να μου είπε εκείνο μια κουβέντα, σου είπα εγώ άλλη μία. Είπαμε καμιά πενταριά κουβέντε την πρώτη μέρα αυτά. Τη δεύτερη μέρα πάλι σε ίδια. Και την τρίτη μέρα προχωρήσαμε σε βάθο. Τώρα πάνε δύο μήνε τώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε ένα χωρί τον άλλον και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Μπράβο, εξαιρετικό. Πολύ χάρηκα, πάρα πολύ χάρηκα. Και αφού τον διάλεξες και μόνη σου, αφού σκεφτήκατε να παντρευτείτε ακόμα καλύτερα. Όσο για μένα, εγώ θα σταθώ δίπλα σου σαν αδερφός, διότι εγώ καλύτερη ξαδέρφια από εσένα δεν έχω. Το ξέρω, Θόδωρε, και σε ευχαριστώ. Και εγώ ξέρω ότι ο μοναδικός μου συγγενής είσαι εσύ. Και αυτό και σε αγαπάω τόσο, γι' αυτό σε κάλεσα. Θέλω να γνωρίσεις τον Μανώλη, να τα πείτε. Ναι. Και ό,τι είναι να γίνει Θόδωρε το συντομότερο. Βαρέθηκα τη μοναξιά. Πήγαινε στη δουλειά, έλα στο σπίτι, πήγαινε στη δουλειά, έλα στο σπίτι. Δεν μπορώ μόνη μου πια. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Δουλειά σπίτι. Κι εγώ θέλω να βρω έναν άνθρωπο να παντρευτώ, αλλά πού να τον βρω? Έχεις εμπιστοσύνη σήμερα. Ας ελπίσουμε πως εσύ στάθηκες στη χέρι. Και καλά, αυτό διάλεξες μόνη σου, εμένα τι με θέλει. Πώς βρε Θόδωρε, δικός μου άνθρωπος είσαι. Να τον δεις το Μανώλη, να τον γνωρίσεις, να μου πεις τη γνώμη σου. Μετράει η γνώμη σου αφού με αγαπάς. Εγώ μπορεί να τον βρίσκω ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος, αλλά και ένα τρίτο μάτι αξίζει να το Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις τουμίζες για μένα? Όχι, αλλά σήμερα που θα συναντηθούμε σκοπεύω να σου πω, να βρεθούμε και τρεις μαζί, να τον δεις. Να τα πούμε όλοι, γιατί ξέρεις να σου πω κάτι, Θόδωρε. Φοβάμαι. Ενώ όλα νομίζω πως θα πάνε καλά, μέσα μου υπάρχει ένας φόβος που δεν ξέρω πού να την αποδώσω. Έχεις δίκιο. Τώρα δεν είμαστε πια παιδάκια, πρέπει να τα μετράμε τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν κάνουμε καλά που τα μετράμε τόσο πολύ. Δεν βάζεις δεξιά. Τι φοβάσαι, όλα θα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, πιάσε τώρα δυο ουζάκια να τα τσουκρίσουμε και να πούμε τα καλωρίζικα. Αχ, πάει και κάτι να... Φίλε Θόδωρε, μου φαίνεται πως εσύ κι εγώ θα είμαστε τα τελευταία καιρό το παλίκαρα της οικογενείας Δαμάσκου. Καλά που υπάρχει και το ταξάκι μας κάνει συντροφιά. Παρακαλώ, όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Θέλετε να βάλω την κόρνα, συμβαίνει τίποτα επίγον? Όχι και τόσο επίγον να βάλετε την κόρνα, αλλά θέλω να πάτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Δεν ανησυχείτε, θα φτάσουμε πολύ σύντομα. Όταν λέμε σύντομα, πιο σύντομα και από σύντομα. Ξέρετε, είμαι ήδη καθυστερημένη 20 ολόκληρα λεπτά. Υπολογίστε συνολική καθυστέρηση 35 λεπτά για τίποτα κυκλοφοριακό. Παρ' όλα τα μέτρα που πήρε τροφιά δεν πάμε καθόλου καλά, δε σπινείς. Σε συγχωρώ, αλλά μην το ξανακάνεις, Είχα πει στα μαγαζιά να πάρω ένα δώρο για τα γενέθλιά σου. Α, σε ευχαριστώ που θυμήθηκες τα γενέθλιά μου. Αλλά μου λες, ποιος σου είπε ότι σήμερα έχω γενέθλιά? Εσύ δεν μου το είπες το βράδυ. Εγώ στα παστές το βράδυ. Αμέ. Δεν το θυμάμαι. Πάντως σε ευχαριστώ που το θυμήθηκες. Και τώρα κλείσε τα μάτια σου. Τι, έχουμε και εκπλήξεις? Είπα κλείσε τα μάτια σου, από εκεί το κεφάλι. Τώρα άνοιξέ τα. Χρυσό είναι. Μα δεν έπρεπε να κάνεις τέτοια έξοδα.
Σε παρακαλώ, Μανώλη, έξω με τον άνθρωπο που αγαπώ. Άμα δεν τα κάνω για σένα, για ποιο θα τα κάνω? Κορίτσι μου, λοιπόν. Με συγχωρείτε. Τι σημαίνει, κύριε? Έλα τη Δεσποινίδα. Να την κάνεις? Θα περιμένω πολύ ακόμα. Και ποιο σας είπε να περιμένω? Το ταξίμετρο, Δεσποινίδα, ξεχάσετε να με πληρώσετε. Με συγχωρείτε, κύριε. Παρακαλώ. Άσε, αγαπημάσαι. Θα συνεχίσω εγώ, κύριε. Τι θα συνεχίσεις εσύ? Θα το πάρω εγώ το ταξί, ναι. Θα περιμένω, δηλαδή? Δεν θα περιμένεις πολύ, εντάξει, θα έρθω γρήγορα. Θα φύγει? Ναι, αγάπη μου, άργησα. Ξέρεις, σε 10 λεπτά πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του θείου μου για μια πολύ σημαντική και επίγουσα δουλειά. Και ξέρεις ότι οι δουλειές δεν περιμένουν, ναι. Σε βλέπω τόσο λίγο. Δεν θέλω να κάτσω λίγο μαζί σου. Μα αφού είναι για δουλειές, τι να κάνουμε, πρέπει να πάμε. Αγαπούλα μου, γιατί λόγια να φταίμε, πως εγώ δεν θα ήθελα να κατήσουμε. Αλλά τι να κάνουμε, άργησες και εσύ, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε. Λοιπόν, θα σε αποζημιώσω όμως το βράδυ. Θα βγούμε το βράδυ? Αν θα βγούμε το βράδυ, και βέβαια θα βγούμε. Λοιπόν, θα κατήσεις κοντά στο τηλέφωνο και στις 10 το βράδυ ακριβώς θα ακούσεις ένα γλυκό χτύπημα. Αυτό το γλυκό χτύπημα θα είναι το δικό μου. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα, ε? Και όλο το βράδυ θα σε σκέφτομαι. Γεια σας, αγάπη μου. Και χρόνια πολλά. Γεια σας. Σας αγαπάει πολύ το κορίτσι από τη είδα. Οι γυναίκες είναι καταδικασμένες πάντα να αγαπούν, κύριε μου. Εσείς δηλαδή δεν την αγαπάτε? Τι θα πει αγαπώ. Σήμερα τα πάντα είναι μια οικονομική συναλλαγή. Να καταλαβαίνω. Να λέω ότι η αγάπη είναι ένα κουσούρι που μας έμεινε από τον περασμένο αιώνα. Σήμερα οι άνθρωποι οφείλουν και πρέπει να είναι ρεαλιστές. Και δηλαδή οι ρεαλιστές δεν αγαπούν? Πώς. Αλλά αγαπούν ρεαλιστικά, ωφελημιστικά. Και σε ρωτώ, αν είναι να βάλεις πλώρη να αγαπήσεις, να πούμε. Γιατί να μην σκεφτείς ρεαλιστικά το πράγμα. Και δηλαδή άμα το πάρεις ψύχρωμα το πράγμα, τι θα γίνει? Αυτός. Θα αγαπήσεις μια κοπέλα που θα έχει και τον τρόπο της. Και δηλαδή οι γυναίκες που δεν έχουν τον τρόπο της θα γίνουν? Αυτές δεν πρέπει να τις αγαπήσει κανείς? Όποια δεν έχει λεφτά δεν χρειάζεται αγάπη. Γιατί η αγάπη, κυρία μου, είναι ένα είδος πολυτελείας. Και σαν είδος πολυτελείας υπάγεται σε όλους τους λεβαρημένους φορολογικούς νόμους. Λοιπόν, αυτή τη θεωρία περί αγάπης 20 χρόνια ταξιδιού πρώτη φορά την ακούω. Κακός. Γιατί ο άντρας το πρώτο που πρέπει να μαθαίνει είναι ότι γενικώς δεν πρέπει να αγαπά. Γιατί? Γιατί ο άντρας είναι σαν τη μέλισσα που γυροφέρνει από λουλούδι σε λουλούδι. Κάθε στρόφη του σε λουλούδι πρέπει να είναι τόση όσο και να αρπάξει τον εφοδιαστό χειμώνα. Από εκεί και πέρα πρέπει να αλλάζει συνεχώς λουλούδι. Εγώ πάντως, κυρία μου, έχω εντελώς διαφορετική γνώμη. Δηλαδή τι γνώμη? Ότι ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές και σε όλους τους καιρούς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αγάπη. Φεύγεις, θα συνεχίσω. Μην αργήσεις όμως, έτσι. Όχι, θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, έτσι. Έτσι. Κοίταξε, φίλε μου, πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Η μέλισσα άλλο λουλούδι βρήκε τώρα να πετάξει. Θα πάει, θα την τρουφίξει κι αυτή τον ευαδιαστό κοιμό, όπως λέει, και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Θέλω να ήξερα τι τους λέει. Φαίνεται πως τα κορίτσια δεν έχουν καθόλου μυαλό. Βέβαια. Αλλιώς πώς θα πηγαίνανε σε έναν άγνωστο? Πού πας, κυρία μου, τον ξέρεις? Όχι, ε, τότε πώς πας μαζί του? Αλλά βέβαια τι ας κάνουν και τα καμένα τα κορίτσια. Έτσι αρχίζουν όλα. Στην αρχή είναι άγνωστοι. Βγαίνουν μια-δυο φορές μαζί τους, 3-5. Ύστερα παντρεύονται. Κάνουν παιδιά, κάνουν σπίτια. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιους ανθρώπους. Να μην μπλέξει η Ελενίτσα με κανέναν τέτοιο και. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρεις πόσο ανυπομονούσα να σε δω. Από προχτές που μου είπες ότι αντιμετωπίζεις αυτό το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, δεν μπόρεσα να κλείσω μέσα. Μήπως εγώ, Λίτσα μου, ξέρεις τι είναι 50.000 να σου τεινάζουν μια δουλειά 3 εκατομμυρίων στον αέρα? Μα για τόσο λίγα λεφτά μπορούν να σου κάνουν τόσο κακό? Κι όμως μπορούν. Βλέπεις, τα 50 αυτά χιλιάρικα που χρωστάω είναι σε ακάλυπτη επιταγή. Και η επιταγή έλειψε χθες.
Και με χίλια δυο παρακάλια κρατάω τον άνθρωπο να μην πάει και τη σφραγίσει. Γιατί αν τη σφραγίσει, πάει. Έχασα την εμπιστοσύνη μου στην αγορά. Και δεν μπόρεσες να βρεις πουθενά αυτά τα λεφτά? Δυστυχώς όχι. Βλέπεις, όλοι σου κάνουν το φίλο όσο καιρό έχεις λεφτά. Μόλις μυριστούν ότι πατήρησες, ούτε καλημέρα δεν σου λένε. Αλλά δεν βαριέσαι. Πες μου, εσύ τι κάνεις? Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω και σκέφτομαι σοβαρά το δεσμό μας. Το ξέρω ότι αν είχες λεφτά θα μου έδινες, αλλά δεν έχεις. Όμως δεν πειράζει, εγώ θα σ' αγαπάω πάντα όπως και τώρα. Με συγχωρείς, Μανώλη μου, που πήρα αυτή την πρωτοβουλία, αλλά δεν θέλω να στενοχωριέσαι. Δεν βαριέσαι. Η στενοχώρηση για τους ανθρώπους είναι. Α, όχι, Μανώλη μου. Εσύ δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Εσύ είσαι τόσο καλός, τόσο λεπτός άνθρωπος. Αυτά είναι για σένα. Ελπίζω να σε βοηθήσουν να βγεις από τη δύσκολη θέση. Τι είναι αυτό? Είναι 30.000. Τις είχα στην τράπεζα μαζεμένες από τις οικονομίες μου. Ελπίζω να σε βοηθήσουν. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, Λίτσα μου. Όχι, είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Πρέπει να τα δεχτείς, Μανώλη μου. Αν με αγαπάς, πρέπει να τα δεχτείς. Σ' αγαπώ, αλλά η αγάπη μου τι σχέση έχει με τις οικονομίες σου? Έχει, πώς δεν έχει. Αυτές οι 30.000 θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις το καλό σου όνομα στην αγορά. Και έπειτα πες μου, πώς μπορώ να αγαπώ έναν άνθρωπο και να μην είμαι κοντά του στις δύσκολες στιγμές? Λίτσα μου, ξέρεις τι καλό κορίτσι που είσαι. Ξέρεις πόσο με συγκίνησες τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι μου έρχεται, να βάλω τα κλάματα. Σ' αγαπώ, Λίτσακι μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πόσα είναι? 30.000. Σε μια εβδομάδα θα στα επιστρέψω 50. Α, όχι. Δεν θέλω να μου τα επιστρέψεις τόσο γρήγορα. Άλλωστε, σ' αγαπώ και με αγαπάς. Και σύντομα θα γίνουμε ζευγάρι. Τι ψυχή έχουν 30.000 μπροστά στην αγάπη μας. Τώρα όμως πρέπει να φύγω. Ξέρεις, πρέπει να προλάβω τον άνθρωπο. Άμα του δώσω αυτά τα λεφτά, ίσως τον κρατήσω μερικές μέρες ακόμη. Ναι, τρέξε, τρέξε να προλάβεις. Εντάξει. Α, πότε θα συναντηθούμε? Σήμερα το βράδυ. Θα καθίσεις κοντά στο τηλέφωνο σου, κατά τις 9 το βράδυ θα κελαίδεις. Αυτός θα είμαι εγώ. Θα περάσω, θα σε πάρω και θα βγούμε, έτσι. Σε ευχαριστώ, με γλίτωσες. Γεια σου. Πού πάμε τώρα? Πιάσε το περιφερειακό, πάμε για Κάραβελ. Κάραβελ. Μην μου πείσαι ότι σε περιμένει κι άλλο λουλούδι εκεί πέρα. Δεν το λες αυτό. Για την πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή? Να παίρνω πελάτη και να τον γυρίζω από ραντεβού σε ραντεβού. Όμως εσάς θα σου στοιχίζει πάρα πολύ το ταξί. Σου παίρνει ένα αυτοκίνητο καλύτερα. Θα γίνει κι αυτό σιγά σιγά. Έχω μια πορεία όμως. Θα την ακούσω. Τι λέτε σε όλες αυτές τις κοπέλες και κρέμονται από τα χέρια σας? Έχω λέγει. Άχετε πολύ δυνατό το λέγει, έτσι. Τα μυστικά της γυναίκας είναι τρία, αγαπητέ μου. Γεια. Ευγένεια, τρυφερότητα, παραμύθι. Δηλαδή το σηκώνουν πολύ το παραμύθι γυναίκες, έτσι. Βεβαιότατα. Και όποιος λέει όχι είναι ψεύτης. Για παραδείγματος χάρη. Βάλε ένα γιατρό και ένα ταρλατάνο. Βάλε και απέναντί τους μια κοπέλα. Σε ρωτώ, ποιος από τους δυο θα την κερδίσει? Ο γιατρός φυσικά. Κάνεις λάθος, αγαπητέ μου ταξιτζή. Ο τσαρλατάνος θα την κερδίσει. Γιατί? Γιατί ο τσαρλατάνος, επειδή ακριβώς είναι τσαρλατάνος, δεν θα σεβαστεί τίποτα. Θα αρχίσει τα παραμύθια του, θα μπει στα ίσα. Κάποια από όλα αυτά τα παραμύθια του θα πιάσει. Ενώ ο γιατρός, επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος, θα είναι μετρημένος. Λοιπόν, οι μετρημένοι άνθρωποι δεν αρέσουν στις γυναίκες. Η γυναίκα θέλει πείμα, θέλει αέρα. Δώστε τα και την κερδίζει. Βλέπω τόση μελετή για καλά το πράγμα. Δεν σου έχει μείνει καμιά πλευρά τώρα εξερεύνηση. Αυτή είναι η δουλειά μου, κυρία μου. Δουλειά? Τι δουλειά δηλαδή? Το έχει κάνει επάγγελμα να ξελογιάζει τα κορίτσια? Μια ζωή είναι αυτή. Άμα δεν την κλαντήσεις, θα την χάσεις. Έχει όμως και τόσες κοπέλες που τριγυρνάς, θα ξοδεύεις πολύ χρήμα, έτσι. Τα λεφτά ποτέ δεν με συγκινούν. Όπως τα παίρνω, έτσι και τα ξοδεύω. Τα παίρνεις? Από πού τα παίρνεις? Συγγνώμη για την ερώτηση, Ελεύθερα, ρώτησε ό,τι θέλεις. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι εργολάβος οικοδομών. Α, έχει πολύ χρήμα. Μισή δουλειά, αλλά πολύ κουραστική. Βαριέσαι. Σε ξεκουράζουν εσένα τα λουλούδια σου, αλλιά από εμάς. Την υπόθεση την ξέρεις, βρε Μαργαρίτα μου. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να ξέρω αν ο Μανώλης με αγαπάει.
Μα ο Μανώλης σε αγαπάει, βγήκε τις προάλλες στα χαρτιά. Ναι, αλλά από τις προάλλες μέχρι σήμερα γίνανε πολλά πράγματα. Τι πράγματα γίνανε δηλαδή? Ένα, ο Μανώλης ζητάει να του γράψει το σπίτι στο όνομά του. Και ξέρεις γιατί? Γιατί βρήκε, λέει, χρηματοδότη στην εταίρα για να το κάνουμε πολυκατοικία. Μα καλά, ο ίδιος δεν είναι εργολάβος οικοδομών. Είναι. Τότε τι τον θέλει το συνεταίρο, Μαργαρίτα μου? Να, παιδάκι μου, λέει ο Μανώλης ότι η πολυκατοικία θα γίνει μεγάλη και θα στοιχήσει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό δεν τάχει και ζήτησε συνεταίρο. Τότε σκέφτεται λογικά το παιδί. Για να δούμε όμως τι λέγει τα χαρτιά. Να του ο Βαλές. Αυτός είναι εδώ. Αυτός. Ο Βαλές αυτός είναι ο Μανώλης. Μπράβο. Τι έγινε? Σκέφτεται. Γιατί σκέφτεται πια? Εσένα, μωρέ Κατίνα μου, ποιον θες να σκεφτεί εμένα? Το λογικό είναι ότι σκέφτεται εσένα. Εδώ το λένε καθαρά τα χαρτιά. Να, εγώ που είμαι? Να, σε η ντάμα. Ο Βαλές πάνω στην ντάμα. Τώρα όμως, Κατίνα, δεν ξέρω να σου πω αν σκέφτεται εσένα ή το σπίτι. Για να συνεχίσουμε όμως. Να, και ο Ρίγας. Τι ο Ρίγας? Αυτός ο Ρίγας είναι κάποιος άλλος γνωστός σου που θέλει το καλό σου. Ο Θόδωρας. Ποιος Θόδωρας? Ποιος είναι αυτός ο Θόδωρας, μωρέ? Ο ξαδερφός μου. Και δεν μου λες, ξέρει την ιστορία με τον Μανώλη? Όχι ακριβώς. Κάτι του είπα δηλαδή εχθές και σήμερα ήταν να συναντηθούν, αλλά κάτι έτυχε στο Μανώλη. Ξέρεις και τον προλάβαμε. Να ξέρεις, Κατίνα μου, ότι αυτός ο Θόδωρας, ο ξάδερφός, είναι πολύ ντόπρος άνθρωπος. Θα σε βοηθήσει πολύ στην υπόθεσή σου. Να, εδώ μιλάει με δύο φίλους του. Συνέχεια το όνομά σου στη σκέψη του. Ρε Μαργαρίτα μου, ο Θόδωρας το ξέρω, μ' αγαπάει. Ο Μανώλης είναι που με καίει. Με το Μανώλη. Να, με το Μανώλη θα έχεις πολύ γρήγορη συνάντηση. Το βράδυ θα συναντηθούμε. Όχι, 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 Κατίνα μου. Πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα. Ο Θεός να με βγάλει ψέστρα, αλλά αυτός ο άνθρωπος πολύ σε σκέφτεται. Δηλαδή, να του γράψω το σπίτι στο όνομά του. Κατίνα μου, αυτό δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το αποφασίσει μόνη σου. Δεν μπορώ να σου πω θα κάνεις. Βλέπεις τίποτα άλλο? Μπα. Μπα, όχι. Ο Μανώλης, εσύ, η γρήγορη συνάντηση που έχεις με τον Μανώλη και ο Θόδωρος θα σε βοηθήσει στην υπόθεση. Τίποτα άλλο, αυτά είναι όλα. Ξέρεις κάτι, Μαργαρίτα μου? Έλα. Μέχρι ότου να τελειώσει η υπόθεση με τον Μανώλη, όλο εδώ θα με έχεις, κάθε μέρα. Και το συζητάς, το σπίτι είναι δικό σου, πάνω στη διάθεσή σου. Μέχρι πέρα, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Θα γίνει μια πολυκατοικία μούρια. Από κάτω θα φτιάξω ένα υπόγειο γκαράζ που θα χωράει μέχρι 300 αυτοκίνητα. Από πάνω θα κάνω μαγαζιά και παραπάνω θα φτιάξω τα διαμερίσματα. Το ρετυρέ θα το κρατήσω για μένα. Ωραία τοποθεσία, δεν είναι? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Και είμαι μέσα. Βασίζομαι σε σένα, έτσι? Προχώρα. Okay. Προχώρα. Εντάξει. Για καλά, θα σε δω στο γραφείο, ε. Άρα, για. Για καλά, για. Για να πες μου. Μήκος. 37 μήκος. Πλάτος. 35. Θαυμάσια. Θα γίνει τετράγωνο. Δεν μην πω ακριβώς είναι, κύριε. Κύριε, δεν μην πω ακριβώς είναι. Κάτω, κάτω. Γωνία, τέρμα. Γωνία, τέρμα πήγαινε. Μανώλη, τι γίνεται εδώ? Αγάπη μου, παράδεισέ μου. Τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι, εδώ τι γίνεται? Τι, για τους εργάτες λες? Ναι, για αυτούς μιλάω, τι μετράνε? Έτσι, αφού θα γίνει πολυκατοικία, πρέπει πρώτα να μετρήσουμε. Έλα, ποιος σου είπε ότι θα γίνει πολυκατοικία εδώ? Έτσι, αυτό το πράγμα έχει σχεδόν λήξει. Πότε έληξε, Μανώλη μου? Κάτι να μου, εχθές δεν τα κουβεντιάσαμε. Εσύ το κουβέντιασες. Μου είπες δηλαδή να σου γράψω το σπίτι στο όνομά σου. Ωραία. Αλλά δεν συμφώνησα, Μανώλη μου. Αφού λοιπόν θα γραφτεί στο όνομά μου, αφού θα γίνει γυναίκα μου. Σκέφτηκα ότι πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας. Αντρόγινο δεν θα είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν άρχισα ήδη τα σχέδια και την προεργασία. Θα γίνει μια πολυκατοικία αριστούργημα. Βλέπεις? Μα το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, Μανώλη μου. Γιατί δεν είναι απλό, Κατινάκη μου? Γιατί δεν μπορώ να σου γράψω ολόκληρο σπίτι στο όνομά σου. Αγάπη μου, με προσβάλλεις. Το ξέρεις ότι με προσβάλλεις. Δεν σε προσβάλλω, Μανώλη μου. Πώς δεν με προσβάλλεις όταν δεν μου δείχνεις εμπιστοσύνη? Αυτό σημαίνει ότι δεν με αγαπάς. Σ' αγαπώ. Εγώ βασίστηκα πάνω σε αυτό και κουβάλισα τους εργάτες και άρχισα την καταμέτρηση. Και ξέρεις γιατί το έκανα αυτό? Γιατί σκέφτηκα ότι σαν αντρόγινο που θα είμαστε, θα είμαστε μια καρδιά και ένα μυαλό. Δεν σκέφτηκες λοιπόν ότι όταν ένα ζευγάρι αγαπιέται όπως αγαπιόμαστε εμείς οι δυο,
Τότε η γυναίκα βάζει την αγάπη και την εμπιστοσύνη και ο άντρας τη δύναμη και το μυαλό. Και αφού ο άντρας βάζει τη δύναμη και το μυαλό, η γυναίκα πρέπει να υπακούει. Άρε Κατίνα, πώς είναι δυνατόν να ποδοπατείς και να τσακίζεις έτσι την αγάπη μου. Σ' αγαπώ Μανώλη, σε παρακαλώ. Σταμάτα αυτές τις κουβέντες να μου τις λες. Στο κάτω κάτω θα σ' αγαπώ πάντα. Το σπίτι θα είναι πάντα δικό μου. Τι λέω δικό μου, δικό μας θα είναι. Τι δικό μου, τι δικό σου. Σταμάτα αυτές τις κουβέντες, γιατί συνεχίζεις, γιατί. Άκουσε Κατίνα, επειδή ξέρεις ότι σε λατρεύω μέχρι τρέλας, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να με ταπεινώνεις κιόλας. Μα δεν σε ταπεινώνω, Μανώλη μου. Μα με ταπεινώνεις, Κατίνα, με ταπεινώνεις. Ταπεινώνω, Μανώλη μου. Άψε Κατίνα, καλός ή κακός, ο άντρας είναι η κεφαλή σε μια οικογένεια. Αύριο μεθαύριο που θα παντρευτούμε, θα δημιουργηθούν ένα σωρό υποχρεώσεις. Κάθε λίγο και λιγάκι θα χρειάζονται χαρτιά, διατυπώσεις. Αν λοιπόν το σπίτι μείνει στο όνομά σου, ξέρεις πόσο θα ταλαιπωρηθείς. Κάθε λίγο και λιγάκι θα χρειάζεται να τρέχεις μια εδώ και μια εκεί. Θα αφήνεις δηλαδή τον άντρα σου, τα παιδιά σου, το σπίτι σου, για να τρέχεις εδώ και εκεί. Άσε δηλαδή που, σαν γυναίκα που θα είσαι, δεν θα ξέρεις καλά τους νόμους και θα υπάρχει ο κίνδυνος να ξεγελάσει οποιοσδήποτε απατεώνας. Το ξέρεις ότι αύριο εδώ θα υπάρχει μια πολυκατοικία με 50 διαμερίσματα, 50 διαφορετικές οικογένειες. Συμβαίνει κάτι, κάτι σε ξεγελάνε, θα τρέχεις εσύ στα δικαστήρια. Για πες μου λοιπόν, εγώ σαν άντρας σου που θα είμαι, που θα σε αγαπάω, θα σε λατρεύω, είναι δυνατόν να ανεχτώ η γυναίκα μου να κάνει ανδρικές δουλειές? Ύστερα να κοιτάω. Παντρευτήκαμε. Παίρνεις το δικό μου όνομα. Το σπίτι όμως εξακολουθεί να σου ανήκει. Είναι γραμμένο δηλαδή στο πατρικό σου το όνομα. Αυτό δεν μπορώ να το άλλο. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Δηλαδή δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι ένα σπίτι ανήκει σε μένα φαινομενικά, ενώ ουσιαστικά ανήκει σε κάποιον άλλο. Μα Μανώλη μου, όλα αυτά που κάνω και λέω δεν τα κάνω από ιστοβουλία. Με το σπίτι εδώ με δένουν δεσμοί οικογενειακοί. Εδώ μεγάλωσα. Κάτω από αυτή τη σικιά έπεσα για πρώτη φορά κόβοντας τα σίκα. Εδώ έχασα τους δικούς μου. Μεγάλωσα μόνη μου. Προσπάθησα να το φτιάξω. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου στάσμα όλοι. Υπό αυτά τα συνθήκες, Κατίνα μου, εγώ πρέπει να φύγω. Όχι για το σπίτι, τσιμέντο να γίνει. Αλλά βλέπω μέσα στα μάτια σου την αδιαφορία και αυτό με πληγώνει. Με πληγώνει βαθιά γιατί σ' αγαπάω. Αν δεν σ' αγαπούσα θα ήταν διαφορετικά. Δεν πειράζει όμως, Κατινάκη. Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου. Μανώλη, φεύγεις. Δεν φεύγω, Κατίνα. Με διώχνεις. Μα σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Μανώλη, σε παρακαλώ. Κάθισε. Κάθισε εδώ. Κουβεντιάζοντας, ξέρεις, μπορούμε να βρούμε μια λύση. Άκουσε, Κατίνα μου, εάν θέλεις πραγματικά τη λύση, είναι απλό. Την έχουμε εδώ στο τσεπάκι μας. Ελεύθερος, κύριε. Κύριε, ελεύθερος. Όχι, κύριε, έχω μια δουλειά. Τι δουλειά δηλαδή? Μια δουλειά, το λόγο θα σου δώσω. Άμα έχεις δουλειά να πας στο ταξί σπίτι σου. Δεν θα κάθεσαι στο καφενείο, θα έχεις το έχεις το ταξί αλλαγμένο μπροστά και εμείς θα γεγόμαστε. Δηλαδή πώς θα γίνει δηλαδή, κύριε μου? Τώρα έχεις για κουβέντα, ρε φίλε. Θέλω να καφέ, ρε Γιώργο. Ώστε αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι. Εσύ να κάθεσαι να πίνεις καφέ, να έχεις ραντεβουδάκι και εμείς θα γεγόμαστε. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε μου. Θα τρέχεις πολύ, άκουσε να σου εξηγήσω γιατί μου είναι. Εδώ πέρα δεν θα πιω καφέ. Έχω ένα ραντεβουδάκι. Για να καθίσει το καφενείο πρέπει να πιω κάτι. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, άντε βρες ένα άλλο ταξί. Κατά τη διάρκεια της εργασίας απαγορεύονται τα ραντεβουδάκια και τα καφεδάκια. Και γι' αυτό που σου λέω θα το δεις, θα σε τακτοποιήσω. Άξε φίλε, αυτό που σου λέω θα έχεις βρει ένα άλλο ταξί. Άντε σε παρακαλώ. Αλλά αυτό που σου λέω θα δεις και επειδή είσαι έτσι θα σε τακτοποιήσω. Τακτοποιήσω. Καλά θα δεις. Άντε και πού να δεις καφεδάκι κατά την ώρα της δουλειάς και εμείς να γεγόμαστε. Μα είναι δυνατόν. Καλά, καλά θα δεις. Κοίταξε εσύ και εσύ πρωί πρωί ρε βρε. Τι επάγγελμα είναι αυτό που κάνουμε.
Πώς το έχω πάρει έτσι στραβά το πράγμα. Ταξιτζή σου λέει πρέπει να είσαι κύριε αναμένο. Όχι ρε κύριε. Άνθρωπος είμαι. Καφέ θα πιω, νερό θα πιω. Ραντεβού έχω. Θα φάω. Έλα βρε Κατινάκη, έλα και με φάγανε οι πελάτες. Τι έγινε, εγώ περίμενα να με καλέσει στο σπίτι να μου γνωρίσει τον γαμπρό. Μήπως το ξέχασες. Έλα μωρέ Θόδωρο που το ξέχασα. Δεν φαντάζομαι να είπες τίποτα στην Ελένη για το γάμο μου. Όχι βρε παιδί μου, όχι. Αφού μου είπες να μην πω τίποτα σε κανένα και μάλιστα αυτό μου παραξένεψε. Καλύτερα που σε παραξένεψε το δωρέ μου παρά να γίνω ρεζίλη πριν γίνει τίποτα σίγουρο. Ρεζίλη. Γιατί μωρέ, πώς μετάνιωσες. Όχι, είναι σοβαρό βρε Θόδωρο και θέλω τη συμβουλή σου. Βοήθησέ με σε παρακαλώ, δεν έχω κανέναν άλλο στον κόσμο. Σιγά τώρα τα μελοδραματικά. Αφού ξέρεις θα σε βοηθήσω γιατί μου τα λες όλα αυτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λέγε. Ο Μανώλης. Μάλιστα. Θέλει να του γράψω το σπίτι στο όνομά του πριν παντρευτούμε. Ο Μανώλης. Ναι. Μπράβο Μανώλη. Λοιπόν Κατινάκη, αυτό αποκλείεται. Μα... ούτε πριν το γάμο, ούτε μετά το γάμο σπίτι, στο όνομά του. Άφησε με να σου εξηγήσω πώς τα βλέπει ο Μανώλης, βρε παιδί. Είδατε οι δύο Μανώλης, ωραία, σ' ακούω, εξήγησε. Λοιπόν, ο Μανώλης είναι εργολάβος οικοδομών, Το ξέρω. Το από εδώ είναι μεγάλο. Μα γίνει μεγάλη πολυκατοικία. Ο Μανώλης όμως δεν έχει τόσα πολλά λεφτά. Βρήκε λοιπόν ένα συνεταίρο. Ο συνεταίρος του λέει: για να σου δώσω λεφτά να χτίσεις την πολυκατοικία, πρέπει το οικόπεδο να είναι γραμμένο στο όνομά σου. Μάλιστα. Αλλιώς δεν του δίνει λεφτά, αν είναι στο δικό σου όνομα. Όχι. Δεν μου λες κάτι να γι. Τον αγαπάς τον Μανώλη. Πολύ. Πολύ, Έτσι πάθαμε. Εμένας αυτός αγαπάει. Πολύ. Και θέλει και το οικόπεδο στο όνομά του. Αφού έχουν έτσι τα πράγματα, εγώ θα ήθελα να το γνωρίσω τον Μανώλη. Πότε. Όποτε θέλεις εσύ. Όσο το γρηγορότερα, τόσο το καλύτερο. Και πρόσεξε, μη σε καταφέρεις τώρα μεταξύ και του γράψεις το όνομα, το συμβόλο στο όνομά του, έτσι. Λοιπόν, κανόνισε. Πιάσε ένα μεζεδάκι, κάλεσέ τον και κάλεσέ τον και εμένα. Εντάξει, Θεοδωρέ μου, σε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τον πείσω να συναντηθείτε σήμερα το απόγευμα. Ναι. Ξέρεις τι δουλειές έχει ο Μανώλης. Πολλές. Όλο ραντεβού είναι. Ναι. Μέσα στα ραντεβού του κλείσε και ένα ραντεβού για μένα. Λοιπόν, τι θα πάρει τώρα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Έλα μου, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι. Κάτι, κάτι. Έλα. Πα στην πίστα, λοιπόν, θα σε πάω εγώ. Λοιπόν. Έτσι πήρε το καφέ. Λοιπόν, θα σε πάω. Να με πας, αλλά δεν έχω ψηλά, Άσα ψηλά, μωρέ, τώρα. Παίρνω και χοντρά εγώ. Όλο ψηλά δεν έχει. Δεν πρέπει να είμαστε εντάξει στο ραντεβού μας. Μα γι' αυτό αγαπιόμαστε, γιατί ταιριάζουμε. Δεν κουράς το ρολόι. Α, ναι, το έδωσα για επιδιώκτηση. Χάλασε τόσο γρήγορα. Ξέρεις, πήγα να το φορέσω και μου έπεσε. Καλά, μη στεναχωρίζεις τώρα. Πάντως, σορκίζομαι, το πρόσεχα σαν τα μάτια μου, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν και ατυχήματα. Ίδιες, παιδάκια. Ναι. Ένα ουισκάκι για μένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μου λες, Μανώλη. Τι θα γίνει με εμάς. Τι θα γίνει με εμάς. Ό,τι γίνεται με όλα τα ζευγάρια που αγαπιούνται. Θα παντρευτούμε. Πώς. Σε κανένα μήνα. Άκουσε Μανώλη, όλο σε κανένα μήνα μου λες και έχουν περάσει 6 μήνες. Και από τότε σου έχω δανείσει του κόσμου τα λεφτά. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. 250.000 μου πήρες Μανώλη και λες να μην ασχολούμε. Αν τώρα με προσβάλλεις. Δες τα πήρα, τα δανείστηκα για να τα ρίξω στη δουλειά. Σε ποια δουλειά. Τις υποδομές, τι πλάκα μου κάνεις τώρα. Τέλος πάντων. Ανησυχώ.
Ανησυχώ που περνάει ο καιρός και δεν παντρευόμαστε. Κοίταξε, αγαπούλα, κοίταξε. Σήμερα το απόγευμα συζητάω μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Εάν την κλείσω, σου υπόσχομαι να παντρευτούμε αμέσως. Λες αλήθεια? Γιατί, σου είπα ποτέ ψέματα εγώ? Σ' αγαπάω, ρε κουτό. Σ' αγαπάω. Και δεν μπορώ να κάνω στιγμή χωρίς εσένα. Έλα, βρε Θόδωρε, τι έγινε? Ναι, θα έρθει ο Μανώλη. Εντάξει, σε περιμένω, ε. Γεια. Αγάπη μου. Μανώλη μου. Φίλησε, Θόδωρε, θέλω να κουβεντιάσουμε. Με Θόδωρε, ας το πω. Μανώση, λέω, είμαι θέλω να περιμένω. Γιατί ρε Κατίνα, γιατί δεν μπορώ να συνέλθω ακόμη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι από το στόμα σου βγήκε ένα όχι στην πραγματοποίηση των επιδιώξεών μου. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, Μανώλη μου, γιατί επιμένεις σε αυτό το πράγμα. Γιατί ενδιαφέρομαι για το μέλλον μας. Άμα χτιστεί αυτή η πολυκατοικία, θα νοικιάσουμε τα σπίτια, θα νοικιάσουμε τα μαγαζιά και δεν θα μας νοιάζει τίποτε άλλο παρά η ευτυχία μας. Και ωραία, και εγώ αυτό θέλω. Να γίνουν όλα αυτά, αλλά το σπίτι, γιατί να μην είναι στο όνομά μου. Μα σου εξήγησα χίλιες φορές. Δεν δέχεται ο συνεταίρος μου. Χθες το απόγευμα όλη μέρα προσπαθούσα να τον πείσω. Τίποτε δεν δέχεται. Πρέπει, λέει, το οικόπεδο να είναι στο όνομά μου. Και αυτό σου λέω. Μεταβίβασέ μου το και αρχίζουμε. Κοίταξε να δεις, Μανώλη. Το σκέφτηκα καλά. Γι' αυτό κάλεσα τον ξάδελφό μου. Τον ξάδελφό σου? Ναι, τον Θόδωρο, τον ξάδελφό μου. Πρώτος μου ξάδελφος είναι. Τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, να τα πούμε και τρεις μας και να αποφασίσουμε τι να κάνουμε. Μα γιατί ανακατεύεις τους συγγενείς? Να ήταν αδελφός σου, να πω πάει και έρχεται. Τώρα με τον ξάδελφό σου τι δουλειά έχουμε? Α, ο Θόδωρος είναι καλύτερος από αδελφός μου, Μανώλη. Ό,τι μου πει θα κάνω. Σου είπα μην ανακατεύεις τους συγγενείς. Δεν ξέρεις τι έχουν στο κεφάλι τους. Μόνο εμένα θα ακούς. Εμένα που σ' αγαπάω. Έλα, βρε, Θόδωρε. Εδώ είναι, να σας. Μανώλη. Θόδωρα, ο Μανώλη. Χαίρομαι πολύ. Εγώ να έχεις πόσο χαίρομαι. Χαίρομαι τόσο πολύ που μου έρχεται να ξεφωνήσω από χαρά. Μου έρχεται να στήσω χορό από τη χαρά μου. Δεν σε φανταζόμουν τόσο διαχειτικό, Θόδωρε. Έτσι είμαι εγώ. Θέλω να αποτυχθήσω μου διαχειτικός όταν βλέπω γνωστό πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο? Το δικό σου. Είμαι γνωστά σου? Εσύ τι λες? Στο στρατό. Όχι. Τις μέλισσες. Μέλισσες. Τις μέλισσες. Που πηγαίνουνε και πετάνε από λουλούδι σε λουλούδι. Όσο να ρουφήξουν τον ευωδιαστό στιγμό τους, ύστερα να ξαναπετάξουν σε άλλα λουλούδια. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι ποιητής, Θόδωρε? Όχι, ταξιδιώτης είμαι. Και σταμάτα να μου παριστάνεις τον ανήσυρο για να βρίξεις την καρέκλα για να φέρω στο κεφάλι. Γιατί μιλάς έτσι στο Μανώλη? Ξέρει ο Μανώλη γιατί μιλάω έτσι. Γιατί ήταν άλλο που θέλει, ήταν λίγο πατέρα. Όμως ο Μανώλη είναι κάτι περισσότερο από την κρυφτήρα. Είναι απατεώνας. Ο Μανώλη! Γιατί άκουσα. Θέλει εδώ. Με συγχωρείτε, ρε φίλε. Τι θα είναι ο κύριος? Ο αρμονιαστικός μου είναι. Αρμονιαστικός σας. Μα είναι δικός μου αρμονιαστικός. Δικός σου! Πρέπει απατεώνα. Κάθαρμα. Πρέπει να τρως τα λεφτά μου και κάνεις αλλού τον γαμπρό. Μέχρι και το ρολόι που σου δόρισα πήγες και το ξεπούλησες. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες σαν άντρας προς άντρα. Σου είπα, δεν σας ξέρω, κύριε. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω, για να με μάθεις. Ξέρεις, ρε, είναι η στιγμή του γάμου για ένα κορίτσι. Ξέρεις πως αυτά τα αδύνατα πλάσματα σε όλη τη ζωή ονειρεύονται τον ερχομό του γαμπρού. Ήρθες εσύ να τους χαλάσεις τα όνειρα. Ξέρεις πόσα όνειρα έχεις γκρεμίσει. Αυτό το σπίτι που πάντα πάρεις από την ξαδέρφη μου, το έχει ο θείος μου. Με 50 χρόνια δουλειάς και το κράτησε η ξαδέρφη μου δουλεύοντας στα εργοστάσια. Ήρθες εσύ να τους το πάρεις με ένα γλυκό σου χαμόγελο. Και τι θες να παραστείς δηλαδή εσύ, το ρομπέν των δασών, το προστάτη των αδυνάτων? Όχι, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που δεν είσαι εσύ.
Τι να σου κάνω καημένα, πρέπει να είναι αλλιώς τα πράγματα, να σε κάνω να θυμάσαι σ' όλη τη ζωή. Τώρα θα αναλάβει δικαιοσύνη. Τι έγινε, Θοδωρέ? Ευτυχώς που ήρθατε να αναλάβετε εσείς την υπόθεση. Θα δείτε τώρα, θα δείτε. Τώρα δεν κύριε. Τι έγινε εδώ, ποιος τηλεφώνησε? Εγώ τηλεφώνησα. Τι συμβαίνει? Τι έκανα κύριο? Σας τηλεφώνησα να το πάτε μέσα. Γιατί? Γιατί θα τα πούμε. Γιατί μου έχει πάει του κόλου τα λεφτά. Απατεώνα. Θα βρήκατε να γίνετε διαφορά σας εδώ στο δρόμο. Πρόκειται περί περιεξηγήσεως, κύριε. Κύριε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε στο παρακαλώ. Πάμε στο τμήμα. Δεν θέλω να με σπρώχνετε. Μα γιατί με σπρώχνετε, κύριε? Δεν έχω κάνει τίποτα. Πάμε στο τμήμα να γίνουμε. Δεν έχω κάνει τίποτα.